Γεια σας παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα με ένα πολύ γρήγορο βίντεο θα δούμε τι προοπτικές έχει η επιχείρησή μας να πετύχει. Είναι σημάδια που πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές για να μπορούμε να αλλάζουμε δρόμο σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Γιατί σίγουρα η απόφαση να ανοίξουμε τη δική μας επιχείρηση πάει πακέτο με την ανησυχία του αν θα πάει καλά ή όχι. Και μάλιστα παιδιά, το αν μια επιχείρηση θα πάει καλά ή όχι κανείς δεν μπορεί να μας το πει με σιγουριά. Ωστόσο, παρόλο που δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή, ας το πούμε, να ακολουθήσουμε, υπάρχουν κάποια σημάδια που μας αποδεικνύουν ότι ναι, βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για την επιτυχία. Ποια είναι αυτά τώρα? Για πάμε να δούμε. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα της Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link στην περιγραφή του βίντεο, όσο και στο pin comment. Και αν το χρησιμοποιήσετε και είστε άνω των 25, θα πάρετε και την πρώτη δωρεάν μετοχή 800 ευρώ. Μια που είμαστε εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα. Βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, είμαι ερασιτέχνης επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη. Ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube. Μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Πρώτο σημάδι είναι ότι ανταποκρινόμαστε στις δυσκολίες. Το επιχείρημα δεν είναι ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Είναι μια καθημερινή περιπέτεια, μια και κάθε στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο απρόπτο, όσο καλά και αν έχουμε σκεφτεί ή όσο καλά και αν έχουμε φτιάξει το επιχειρηματικό μας πλάνο. Οπότε τι χρειάζεται? Να μάθουμε να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας. Δεν έχει κανένα νόημα να νευριάζουμε, να απογοητευόμαστε, να παραπονιόμαστε. Αντίθετα, πρέπει να γνωρίζουμε πώς να διαχειριστούμε το συναισθημά μας για να μπορέσουμε άμεσα να φύγουμε από το άγχος, την κρίνια και τη στενοχώρια και να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα που έχει προκύψει. Είτε το θέλαμε είτε όχι, το πρόβλημα προέκυψε και τώρα μαντέψτε, ειδικά στις αρχές που εμείς θα κάνουμε τα πάντα στην επιχείρηση. Μας, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το λύσουμε. Αν λοιπόν σε μια δυσκολία, αντί να λέμε «Ωχ, τώρα αν τα κάνω θάλασσα, πάει, απέτυχα», λέμε «Πώς ξεπερνάω αυτή την πρόκληση και τι μπορώ να μάθω από αυτήν για να φροντίσω για το μέλλον να μην το ξαναπεράσω», τότε αν το κάνουμε αυτό, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεύτερο σημάδι, έχουμε ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γιατί μπορεί να έχουμε μια πολύ καλή ιδέα, να την εκτελούμε άψογα, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να βρούμε και τι κάνει τη δική μας επιχείρηση να διαφέρει από τις υπόλοιπες. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε ένα καφέ και υπάρχουν άλλα 5 καφέ σε απόσταση 5 λεπτών το ένα από το άλλο, στην ίδια περιοχή. Γιατί ο πελάτης να επιλέξει εμάς? Έχουμε καλύτερη ποιότητα καφέ, έχουμε πιο γρήγορη εξυπηρέτηση, έχουμε χαμηλότερες τιμές. Εάν λοιπόν έχουμε βρει και έχουμε απαντήσει τι είναι αυτό που μας κάνει μοναδικούς και μοναδικές εκεί έξω στο επιχειρήν, και το προβάλλουμε στην αγορά, αυτόματα ενισχύουμε τη θέση της επιχείρησής μας και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Τρίτο σημάδι, έχουμε πιστούς πελάτες. Ένα από τα πιο σημαντικά δείγματα ότι η επιχείρησή μας θα πετύχει είναι να έχουμε πελάτες ενθουσιασμένους με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Η απόδειξη γι' αυτό μπορεί να είναι οι θετικές κριτικές που λαμβάνουμε ή το γεγονός ότι μας επιλέγουν οι συγκεκριμένοι πελάτες ή οι συγκεκριμένες πελάτες κατ' επανάληψη. Επίσης, την εκτίμηση των πελατών, παιδιά, απόλυτα την καταλαβαίνουμε από αυτήν την υπέροχη φράση: «Ο τάδε μου έχει μιλήσει για εσάς». Όταν οι πελάτες μας έχουν μπει στη διαδικασία να μας συστήσουν στον περιγυρό τους, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε πολύ καλά. Τέταρτο σημάδι τώρα, έχουμε τον έλεγχο των οικονομικών μας. Παιδιά, μπορεί να έχουμε ένα εξαιρετικό επιχειρηματικό σχέδιο, όπως είπαμε και πάνω, και μια καινοτόμα ιδέα, αλλά αν δεν έχουμε επαρκή ταμιακή ροή για να συνεχίσει αυτή η εταιρεία να πληρώνει τις υποχρεώσεις της και να υπάρχει, δεν θα πάει μακριά η βαλίτσα. Οπότε, ναι, δεν χρειάζεται να είμαστε λογιστές, λογίστριες ή οικονομολόγοι για να μπούμε στο επιχειρήν, ούτε ότι θα πηγαίνουμε πάντα χεράκι με το λογιστικό μας γραφείο. Αν και αυτό το προτείνω είναι η αλήθεια, ειδικά στις αρχές και ειδικά να ξέρουμε, παιδιά. Είναι καλό να δώσουμε λίγα παραπάνω χρήματα, έστω και αν δεν μας περισσεύουν, ειδικά στις αρχές, σε ένα καλό λογιστικό γραφείο, γιατί σε βάθος χρόνου θα μας λύσει πολλά προβλήματα και θα μας σώσει πολλά χρήματα. Αλλά τώρα, πίσω στα δικά μας, πρέπει να ελέγχουμε τα οικονομικά μας, τουλάχιστον σε μια γενική βάση τα έσοδα και τα έξοδά μας, που ξέρω υπάρχουν φόροι, υπάρχουν άλλες κρυφές χρεώσεις, αλλά έστω τα έσοδα και τα έξοδα σε ένα γενικευμένο πλαίσιο, πρέπει να τα ελέγχουμε μία φορά το μήνα. Εγώ προτείνω ειδικά στις αρχές να τα ελέγχουμε σε εβδομαδιαία βάση. Έτσι θα μπορούμε να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις που θα εξασφαλίσουν τόσο τη βιωσιμότητα όσο και τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας μας. Σε όλο αυτό, παιδιά, φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χρήματα που βγάζουμε τελικά από την επιχείρησή μας με τόσο κόπο είναι πάρα πολύ κακό και άδικο να τα αφήνουμε να κάθονται απλά, να λιμνάζουν και να μας τα τρώει ο πληθωρισμός. Γιατί ο πληθωρισμός μας τα τρώει κάθε μέρα. Δεν μας ρωτάει. Οπότε τι κάνουμε? Είτε επανεπενδύουμε αυτά τα χρήματα στην εταιρεία μας για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο γρήγορα και να μας βγάλει ακόμα περισσότερα χρήματα, είτε τα επενδύουμε. Εφόσον όμως πρώτα έχουμε τελειώσει με όλα μας τα χρέη, ειδικά τα υψηλότοκα, και μετά συνεχίζοντας για όλα μας τα χρέη, αφού έχουμε τελειώσει από εκεί,
εκεί με τα χρέη μας έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε το μαξιλαράκι ασφαλείας μας, δηλαδή τις οικονομίες μας για ώρα ανάγκης, τότε και μόνο τότε, παιδιά, επενδύουμε. Γιατί πάντα η καλύτερη διάθεση των χρημάτων μας είναι να τελειώνουμε με τα δάνεια και να αποταμιεύουμε. Και τώρα θα με πείτε, ναι, αλλά άμα δεν ξέρουμε πού να επενδύσουμε, τέλεια. Σας έχω. Υπάρχει πλέον η δωρεάν Ακαδημία της Freedom 24, που είναι, παιδιά, μαθήματα για το πώς να κάνουμε τα πάντα στις επενδύσεις και το πώς να μάθουμε τα πάντα, από τις έννοιες που χρειάζεται να μάθουμε μέχρι τις πλατφόρμες, μέχρι τη διαδικασία, μέχρι το ρίσκο που αναλαμβάνουμε. Τα μαθήματα είναι γραμμένα από πιστοποιημένους επενδυτές και επενδύτριες εκεί έξω, οπότε μαθαίνουμε από πιστοποιημένους ανθρώπους, από τους καλύτερους της αγοράς και είναι τελείως δωρεάν. Και με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αν αποφασίσουμε στο τέλος να μην επενδύσουμε, έχουμε άλλη μια γνώση στην φαρέτρα μας. Ποτέ δεν ξέρουμε πού θα μας χρειαστεί. Πώς μπορούμε λοιπόν να βρούμε τώρα αυτή τη δωρεάν ακαδημία? Μπαίνουμε στο freedom24.com, πατάμε υπηρεσίες και μετά Freedom Academy. Μόλις πατήσουμε το πρώτο μάθημα, μας ανοίγει και αρχίζουμε το διάβασμα. Κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά την πλατφόρμα της Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Αναμένω ερωτήσεις ή απορίες για τόσο δε με σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε αύριο.